Όσον αφορά το πρόγραμμα, αυτό το γνωστό πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε εδώ και 3-4 μήνες και αφορά τις λιμνοθάλασσες και είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει, το οποίο το παλεύουμε και το οποίο θα το φτάσουμε στο τέλος. Θα χρειαστούμε προφανώς μία μικρή παράταση ελαίου κορονοϊού, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι λειτουργίες πια δεν είναι με τον ρυθμό που υπήρχαν πριν. Ωστόσο δεν σας κρύβω ότι αύριο θα περάσει από Οικονομική Επιτροπή και βεβαίως από την επόμενη εβδομάδα θα μπούμε στις τελικές διαδικασίες, έτσι ώστε να αναλάβει οποιοδήποτε φορέας, που ουσιαστικά είναι η περιφέρεια, άρα οι υπηρεσίες περιφέρειας, να τρέξουν τη διαδικασία, να καταθέσουμε τον φάκελο και επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια ή αν θέλετε για πρώτη φορά να μπορέσουν να γίνονται σωστά έργα υποδομής. Υπολογίζουμε ότι περίπου θα είναι ένα πρόγραμμα γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ με έργα σε όλες τις λιμνοθάλασσες περιφέρειες και αυτό νομίζω ότι θα ανεβάσει την λογική των ανθρώπων αυτών, των συνεταιρισμών, οι οποίοι επί χρόνια χωρίς την υποστήριξη της περιφέρειας και άρα την υποστήριξη των τεχνικών έργων που πρέπει να παρέχει αυτή, θα μπορέσουν να κάνουν καλύτερες συνθήκες ζωής τους, που σημαίνει ότι θα κάνουν και καλύτερες επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν και την δυνατότητα να δουλέψουν οι ίδιοι καλύτερα, να παράξουν καλύτερο προϊόν ή τέλος πάντων να γίνουν πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Με αυτές τις σκέψεις, ευκαιρία δοθεί, σας ευχηθώ και χρόνια πολλά, καλές γιορτές και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία.